σημαίνει ότι πρέπει να δούμε πώς θα κυλήσει και το υπόλοιπο πρόγραμμα το οποίο υπάρχει. Το λογικό είναι πώς θα όπου μπορεί να συμπτυχθεί το πρόγραμμα και να γίνουν γρηγορότερα κάποιες συναντήσεις. Αυτό θα συμβεί. Από ναι, την άλλη, εφόσον τηρηθεί το πρωτόκολλο, θα πρέπει να αναμένουμε ότι το πρόγραμμα θα καθυστερήσει, θα πάει πίσω, να το πω διαφορετικά, όση ώρα υπήρξε καθυστέρηση της άφιξης του αεροσκάφους, η οποία χοντρικά είναι μία μισή ώρα. Ναι, πράγμα το οποίο σημαίνει πάνω ότι αν τηρηθεί το πρόγραμμα κατά γράμμα μετρώντας την καθυστέρηση, οι δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου και του Έλληνα Πρωθυπουργού θα γίνουν, ξαναλέω, αν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και η διάρκεια η συγκεκριμένη που είχε οριστεί, θα ξεκινήσουν στις 8.30 το βράδυ. Θα ξεκινήσουν δηλαδή αρκετά αργότερα οι επίσημες τοποθετήσεις και η συνέντευξη που θα γίνει στους δημοσιογράφους. Τώρα ο Πρόεδρος συνοδεύει πολυπληθής κυβερνητική αντιπροσωπεία. Θα τη δούμε σε λίγο να κατεβαίνει από το αεροσκάφος. Είναι 7 υπουργοί. Ο Υπουργός των Εξωτερικών, Σεργέη Λαυρόφ, Υπουργός Ενέργειας, Μεταφορών, Πολιτισμού, Οικονομικής Ανάπτυξης, Γεωργίας και κυβερνητικός εκπρόσωπος της Ρωσίας, μαζί με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, δεκάδες επιχειρηματίες, οι διευθύνων σύμβουλοι της Γκάζπρομ και της Ρόστεφ. Νομίζω ότι θα το βλέπετε και εσείς τώρα στην οθόνη σας. Η πόρτα του αεροσκάφους ανοίγει, άρα πια μας χωρίζουν λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να δούμε τον. Λογικά, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, θα βγουν πρώτα τα μέλη της συνοδείας του Ρώσου Προέδρου από την πίσω πόρτα, όχι από την μπροστά. Οι άνδρες ασφαλείας που τον συνοδεύουν θα κατέβουν από το αεροπλάνο. Ήδη βλέπουμε τα μέλη της συνοδείας που κατεβαίνουν από την πίσω πόρτα. Είναι το πρωτόκολλο η τήρηση του κατά γράμμα. Και από εδώ και πέρα αυτό που αναμένουμε είναι και το άνοιγμα της προσθενής πόρτας. Ήδη θα έχουν κατέβει για να αναπτυχθούν, όχι ότι δεν υπάρχουν άλλοι που έχουν αφηθεί νωρίτερα, και οι άνδρες ασφαλείας που τον συνοδεύουν. Να πούμε ότι τα μέτρα ασφαλείας έτσι κι αλλιώς είναι δρακόντια, τόσο εκεί, στο σημείο το οποίο βρίσκεσαι εσύ, στο αεροδρόμιο, και καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, την οποία θα ακολουθήσει η αυτοκινητοπομπή που θα μεταφέρει τον Ρώσο Πρόεδρο στο κέντρο της Αθήνας, στο Προεδρικό Μέγαρο, και σε όποια άλλα σημεία. Είναι πραγματικά δρακόντια πάνω στο κέντρο της Αθήνας. Όσοι έχουν πρόθεση να κατέβουν στο κέντρο της Αθήνας το απόγευμα, καλό θα είναι να χρησιμοποιήσουν το μετρό ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο μέσω για τη μετακίνησή τους, και όχι το αυτοκίνητο, δεν είναι μια καλή ιδέα, ή αλλιώς θα σοπλιστούν με υπομονή. Λοιπόν, βλέπουμε να πλησιάζει και η σκάλα πλέον στο μπροστινό τμήμα του αεροσκάφους. Πλέον αναμένουμε και την εμφάνιση και την κάθοδο από το αεροσκάφος του Ρώσου Προέδρου, του Βλάντιμιρ Πούτιν, για την πέμπτη επίσημη επίσκεψή του στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Το είπαμε, το συζητήσαμε. Ο κύριος Ανδριανόπουλος είναι αυτός ο οποίος θα πιστεί. Κάτι που δεν είμαι σίγουρος. Ο πρεβάς πρωτοκόλλου είναι σωστό να τον υποδέχεται ο Υπουργός Αμήνης? Είναι ανεπίσημη η υποδοχή τελετής. Είναι ανεπίσημη. Η υποδοχή τελετής είναι ανεπίσημη. Είναι επίσημη η επίσκεψη. Γιατί επίσημα. Η υποδοχή τελετής είναι ανεπίσημη. Τον υποδέχεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Γιατί άμα είναι επίσημη, τον υποδέχεται ή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή ο Πρωθυπουργός, αν κολλείται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Γι' αυτό λέω. Αλλά με έναν επίσημη υποδοχή, ναι, εντάξει. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, πάντως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχεται στο Προεδρικό Μέγαρο. Άμα είναι επίσημη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πάντα στο Προεδρικό, ποτέ στο αεροδρόμιο. Πρωθυπουργός στο αεροδρόμιο, ναι. Ας πούμε, η Ελισάβετ έχει υποδεχθεί τον Ομπάμα στο αεροδρόμιο. Μιλάμε για διαφορετικό βασιλικό πρωτόκολλο. Δεν έχουμε το ίδιο. Εντάξει, αρχηγή κράτους είναι. Αλλά αν είναι επίσημη υποδοχή, αυτό δεν ήξερα, δεν ήμουν σίγουρος. Παρακολουθούμε εμείς τα πλάνα και είμαστε εν αναμονή της εμφάνισης και της εξόδου του Ρώσου Προέδρου. Έχουμε δει και, όπως μας είπε και ο Κώστας Λασκαράτος, που βρίσκεται στο αεροδρόμιο και εφόσον θέλει να συμπληρώσει οτιδήποτε, τον ακούμε. Βρίσκεται ο Υπουργός Άμυνας Πάνος Καμένος εκεί για την ανεπίσημη τελετή υποδοχής. Το επίσημο πρόγραμμα με βάση το πρωτόκολλο ξεκινά κατά την άφιξή του στο Προεδρικό Μέγαρο και την επίσημη υποδοχή του εκεί από το Προεδρικό Άγγιμα και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτός που μπήκε στο αεροπλάνο είναι ο Ρώσος πρέσβης στην Αθήνα. Είναι ο Ρώσος πρέσβης στην Αθήνα.
Ο καινούργιος γιατρός με το τρομακτικά δύσκολο επώνυμο, ο Γεωργιάνης. Υπήρξαν πυρετώδεις διεργασίες τις προηγούμενες ημέρες για να ετοιμαστεί το πρόγραμμα. Mm-hmm. Το δύσκολο κομμάτι, φαντάζομαι, το φαντάζεστε κι εσείς, όπως το φανταζόμουν κι εγώ, δίχως να μπω σε λεπτομέρειες. Δεν ήταν τόσο το να στηθεί το πρόγραμμα που αφορά τις πολιτικές-πολιτιακές επαφές. Ήταν το κομμάτι του Αγίου Όρους. Ακούσαμε νωρίτερα ότι υπήρξε μία σύμπτυξη του προγράμματος του αυριανού εκεί. Θα είναι συνολικά κατά μία ώρα μικρότερο το πρόγραμμα εκεί και βλέπουμε τον Ρώσο πρόεδρο να κατεβαίνει. Κώστα Λασκαράτες, ακούμε. Λοιπόν, νομίζω ότι η εικόνα μιλά από μόνη της. Πια ο Ρώσος πρόεδρος κατέβηκε μόνος του από την προστινή πύλη του αεροσκάφους και τον υποδέχεται ο Υπουργός Άμυνας Πάνος Καμένος, ο οποίος εκπροσωπεί την κυβέρνηση σε αυτή την ανεπίσημη τελετή υποδοχής, η οποία πραγματοποιείται αυτή την ώρα στον Εθνικό Αερολιμένα, στο Ελευθέριος Πενιζέλος, μαζί με τους αρχηγούς του στρατού. Βρίσκεται εδώ προκειμένου να υποδεχτούν τον ανώτατο ξένο αξιωματούχο. Η επίσημη τελετή πράγματι θα γίνει στο Ενηρόδου του Αττικού, έξω δηλαδή από το Προεδρικό Μέγαρο. Εκεί θα είναι άλλωστε και η πρώτη στάση του Ρώσου Προέδρου, στο Προεδρικό Μέγαρο, και αμέσως μετά στο Μέγαρο Μαξίμου, που θα έχει την επίσημη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Παρακολουθούμε την άφηξή του, το πρώτο κομμάτι της υποδοχής. Ο χαιρετισμός του Αγίματος, και αναμένουμε και το χαιρετισμό από το Άγημα προς τον Ρώσο Πρόεδρο. Δεν ξέρω αν ο Κώστας Λασκαράτος, βλέπουμε και τα μαθητικά τα οποία συνόδευσαν. Τα F-16, τα οποία Κώστα Λασκαράτε, είναι αυτά προφανώς που τον συνόδευσαν από την είσοδό του στο ελληνικό FIR μέχρι και την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου και βρίσκεσαι. Είναι αυτά ακριβώς πάνω που σηκώθηκαν από την 110 πτέρυγα μάχης, και με το που μπήκε το ρωσικό αεροσκάφος στο FIR Αθηνών, σε ένδειξη τιμής στον Ρώσο πρόεδρο, ακολούθησαν, συνόδευσαν το αεροσκάφος μέχρι εδώ το Ελευθέριος Βενιζέλος. Και μόλις αποχώρησαν, δεδομένου ότι πια ξεκινά επισήμως η επίσκεψη, η διήμερη επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Πρώτη στάση βεβαίως η Αθήνα, με τις επίσημες επισκέψεις και την υπογραφή σειρά διακηρύξεων και συμφωνιών που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ώρες μέχρι το βράδυ, δηλαδή πολιτικές διακηρύξεις εταιρικής σχέσης, συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ υπουργείων, αλλά και συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ φορέων, οργανισμών και πανεπιστημίων. Η επίσημη επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου ξεκινά λοιπόν, βλέπουμε μπαίνει και στο όχημα το οποίο θα τον μεταφέρει στο κέντρο της Αθήνας για να συναντήσει την πολιτική και πολιτική ηγεσία του τόπου. Άκουσα και σαν νωρίτερα να το επισημαίνεις αυτό. Είναι ιδιαίτερως αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας αυτή την ώρα στην Αττική, στην ελληνική πρωτεύουσα. Καλό είναι πράγματι να αποφύγουν οι πολίτες τις μετακινήσεις τους για να μην ταλαιπωρηθούν, για να διευκολυθούν. Ακόμα και εδώ, στο ελεγχόμενο μέρος του VIP του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, ήταν εξαιρετικά αυξημένα σήμερα τα μέτρα ασφαλείας και γινόντουσαν διεξοδικοί έλεγχοι για όλους τους διαπιστευμένους συναδέλφους, τους κάμεραμέν, τους συντάκτες, τους σκηνοθέτες, τους φωτορεπόρτερ. Αυτό σημαίνει λοιπόν